Ιταλό είναι στο δοκάρι. Η τελευταία αλλαγή από τον Κόντρα που τώρα πάντεφ να ξεμαρκάρεται. Έχει χώρο στο πιανό έξω από την περιοχή πλέον. Πάει να ολοκληρώσει μόνο στο Σνάιντερ από κοντά. Ο Τίτα διώχνει. Θα πιάσω. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Πάντεφ για τον Μιλίτο. Έγινε το λάθος. Ο Αργεντίνος μόνος του πλασάρε αυτή τη φορά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 10. 1-0 από το λάθος της άμυνας της Μίλαν. Ο Διέγο Μιλίτο, ο συνείδης ύποπτος, είναι αυτός που καθαρίζει μέχρι στιγμής για την Ίντερ, φτάνοντας τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα. Ονειρεμένο ξεκίνημα για τους Νερατζούρι με τον Αργεντίνο να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και αυτή τη φορά δεν αστόχησε. Λούσιο, εδώ είναι δυνατό το μαρκάρισμα από τον Αμπροζίνη, αν και ο Λούσιο διαμαρτύρεται, θα πάρει κάρτα. Για να ξαναδούμε. Ο Αμπροζίνη δεν τον βρήκε, τουλάχιστον όπως φάνηκε στο κοντινό πλάνο. Προφανώς δεν δόθηκε το φάουλ εξ αρχής, γιατί δεν δικαιολογείται να δίνεται η μπάλα στη Μίλαν, επειδή διαμαρτυρήθηκε ο Λούσιο και πήρε κάρτα. Εδώ είναι η κόκκινη κάρτα στο Wesley Snyder, αποβάλλεται λοιπόν από το παιχνίδι στο 32. Κοιτάξτε την αντίδραση του Μωράτη. Στο 47, ένα ακόμη κόρνερ για τη Μίλαν. Με την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά από το Ζέντορ, φεύγει ο Ξοζούλιο Σέζαρ. Ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο ημίχρονο, όπως και το πρώτο δηλαδή, με ευκαιρίες. Μπέκαμ, γέμισμα για τον Μποριέλο. Ροναλντίνι από κοντά στη γωνία, out. Διπλή ευκαιρία μεγάλη για την Μίλαν, μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Το Πάντεφ ξεχύνεται στην αντεπίθεση, αφήνει στο Μιλίτο. Ο Πάντεφ περιμένει δεξιά, ο Μιλίτο πάει μόνος του, αφού κλείστηκε πλέον. Ο Αργεντίνος πέρασε για τον Πάντεφ, offside, δεν υπάρχει, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία στο 62. Κάτω το δοκάρι για τον Τίντα, ο Πάντεφ σουτάρει, μπάλα στα δίκτυα, 2-0. Ο Σκοπιανός ολοκληρώνει την εξαιρετική εμφάνισή του με ένα γκολ, είχε δοκάρι νωρίτερα. Η Ίντερ παίζει με 10, αλλά κάνει ό,τι θέλει τη Μίλαν. Και πάλι μπάλα προς τα πίσω για τον Γιανκουλόφσκι. Παίζει με τον Ζέντροφ αυτός. Κάθετα στην περιοχή, πάει να γυρίσει ο Χούντερ, αλλά και πάλι λέει όχι ο Ζούλιο Σέζαρ στο 91. Για τον Πίρλο που προσποιείται και γυρίζει δεξιά για τον Βραζιλιάνο, τον Τιάγο Σίλβα. Το γύρισμα στην περιοχή με το χέρι. Πέναλτι, για να δούμε. Κίτρινη κάρτα και πέναλτι. Δεύτερη κίτρινη μάλιστα, αποβολή στο Λούσιο στο 91. Πέναλτι για τη Μίλαν. Με τον Ροναλντίνιο στις καθυστερήσεις έτοιμο να σκοράρει. Για να δούμε, μήπως ανάψει το παιχνίδι και πάλι στις καθυστερήσεις. Ο Ροναλντίνιο, μεγάλη απόκριση από τον Ζούλιο Σέζαρ στο 92. Σαντών, πάει να περάσει την μπάλα δεξιά για τον Μαϊκόν. Έγινε το λάθος, ο Μαϊκόν μόνος του χάνει μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 3-0, έκοψε ο Τίντα.